Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο πρώτος καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής, ο κύριος Χάρης Κυπριανίδης, είναι ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης. Άρα, καλησπέρα κύριε Κυπριανίδη, καλώς ήρθατε στον Focus. Πολύ καλησπέρα. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο, με απολύσεις οι οποίες θα χτυπήσουν κόκκινο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με μια οικονομία η οποία προσπαθεί να βρει τα πατήματά της και μαζί με αυτήν και οι εργαζόμενοι, είναι έτσι κύριε Κυπριανίδη? Ακριβώς, μόνο που ήδη η ανεργία έχει βαρέσει κόκκινο, mm-hmm. οι απολύσεις έχουν αυξηθεί κατά πολύ και αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Έχετε νούμερα κύριε Κυπριανίδη προς το παρόν? Βάσει των ανακοινώσεων επισήμων, ουσιαστικά με επίσημα νούμερα, mm-hmm. ο ΑΕΔ είχε ανακοινώσει το Μάρτιο, τώρα την άνοιξη του 2020, αυξήθηκαν για τα 220.000 εγγεγραμμένοι στον ΑΕΔ. Σε μια περίοδο που εμείς θα αρχίσουμε και ανοίγουμε τα τουριστικά επαγγέλματα, έτσι. Μάλιστα. Καλοκαιρινής περίοδου, που έπρεπε να μειώνονται και όχι να αυξάνονται. Οπότε ήδη ένα δείγμα γραφής το έχουμε πάρει. Και περιμένουμε τις συνέπειες των επόμενων μηνών, για να δούμε μέχρι πού θα φτάσουν. Εχθές μιλούσα με έναν εργαζόμενο σε καζίνο, δεν θα πω τώρα όνομα, εδώ στη Θεσσαλονίκη τέλος πάντων, νοήτο. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι είμαστε ουσιαστικά στο περίμενα, κανένας δεν ξέρει τίποτα κτλ. Και του λέω και εγώ, δεν είστε οι μόνοι. Και όντως δεν είναι μόνοι, μου λέει είμαστε 1000 άτομα. Λέω, πραγματικά όλη η αγορά έχει το ίδιο πρόβλημα. Προφανώς όμως αυτοί έχουν το ζόρι γιατί δεν έχει ανοίξει η επιχείρηση, έτσι. Ακριβώς. Είναι πανελλαδικά, είναι περίπου στους 5.000 εργαζόμενους μόνο στα καζίνο. 5.000 εργαζόμενοι σε καζίνο, μάλιστα. Και ήδη η ευκαιρία να πω ότι έχει κηρυχθεί και μια κινητοποίηση για την Δευτέρα στις 29 Ιουνίου στις 11 η ώρα. Έξω από το χώρο εργασίας τους, ουσιαστικά οι εργαζόμενοι έξω από το καζίνο που δουλεύουν. Ναι. Ως διαμαρτυρία μέσω της Ομοσπονδίας Εργατικών Υπαλλήλων έχει γίνει. Mm-hmm. Για το τι μελγενέστε, γιατί δεν έχουν έναν ορίζοντα. Ναι. Δεν μπορεί να είναι κρεμασμένοι στο αόριστο. Ναι, είναι και αυτοί οι εργαζόμενοι. Όπως θα γίνει. Είναι και αυτοί οι εργαζόμενοι, δεν το συζητάμε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, τι ακούτε, πρόεδρε? Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, μια πόλη που τους καλοκαιρινούς μήνες στηρίζεται. Τον τουρισμό στηρίζεται στις θέσεις εργασίας στους όμορους δήμους, όμορους νομούς mm-hmm. κυρίως, που είναι τουριστικός προορισμός, αλλά και στα νησιά, γιατί πολλοί φεύγουν στα νησιά και δουλεύουν. Ναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι κρεμασμένοι επίσης. Τα ξενοδοχεία, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι υπάλληλοι εργαζόμενοι σε καταστήματα επισητισμού, οι μισοί δουλεύουν, οι άλλοι μισοί δεν δουλεύουν και αυτοί που δουλεύουν δεν ξέρουν αν θα δουλεύουν αύριο, γιατί περιμένουν να δουν ίσως μια ανταπόκριση της κίνησης για να πάρουν οριστικές αποφάσεις κάποιοι εργοδότες. Mm-hmm. Πολλοί εργοδότες δεν άνοιξαν καν. Το βλέπουμε έτσι κι αλλιώς, άμα τριγυρίσουμε έξω στις γειτονιές μας, βλέπουμε ότι αρκετά μαγαζιά δεν άνοιξαν. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι χαμένες θέσεις εργασίας. Μιλάμε οπότε για χαμηλότερα εισοδήματα, ακόμα και σε μια περίοδο επιδότησης. Τα λεφτά που θα πάρει ο εργαζόμενος για να πάει στο σπίτι του είναι λιγότερα από όσα θα έπαιρνε αν δούλευε. Mm-hmm. Με προλάβατε τώρα στο επόμενο ερώτημα. Ακούγαμε την περίοδο του κορονοϊού πολύ σε τακτά χρονικά διαστήματα τα διαγγέλματα του Πρωθυπουργού, όπου υπήρχε μια διαβεβαίωση, να το πω, προσπαθούσε να καθησυχάσει τους εργαζόμενους ότι θα πάρουν επιδόματα, θα υποσχέθηκε πράγματα, είναι η αλήθεια. Έχουν υλοποιηθεί αυτές οι υποσχέσεις και σε τι βαθμό? Υπήρχε μια βοήθεια, μια αλφα επιδότηση, δεν κάλυψε όμως και αρκετές ομάδες εργαζομένων, κάποιοι έχουν μείνει χωρίς καμία ενίσχυση. Mm-hmm. Το ποσό το οποίο διατέθηκε ήταν μικρότερο από όσο θα έπρεπε για να μπορέσει να στηριχθεί μια οικογένεια αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Επίσης όχι μόνο για τους εργαζομένους, αλλά και για τους επιχειρηματίες. Οι άνθρωποι, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, δεν μπορούν αυτές τις επιδοτήσεις να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές. Και αν αυτοί κλείσουν, τότε θα χαθούν και άλλες θέσεις εργασίας. Αφορά και εμάς αυτό το κομμάτι. Βέβαια. Το μεγάλο λάθος ήταν ότι δεν εφαρμόστηκε σε μια πανδημία το ίσα μέτρα ή στα σταθμά. Ναι. Δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τους εργαζόμενους και το πώς θα τους επιδοτήσουμε ουσιαστικά για να παραμείνουν μια ασφαλή κατάσταση οικονομικά. Να τους διαχωρίζουμε σε ότι κάποιος άνετα τους λέμε πηγαίνετε στο σπίτι σας και περιμένετε που θα σας φωνάξουμε μια δουλειά και θα πληρώνεστε στην ώρα σας και μόνο το ποσό. Κύριε Κυπριανίδη, στη Θεσσαλονίκη, εάν μπορούσα να σας ζητήσω έτσι ένα άτυπο top 3, τα τρία είδη επιχειρήσεων τα οποία έχουν πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη επιχείρηση και οι εργαζόμενοι συνεπώς μαζί με αυτές. Ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο από όλες? Σίγουρα έχει πληγεί ο τουρισμός και ο επισητισμός. Αυτό το κομμάτι το τουριστικό έχει πληγεί κατά πολύ και θα συνεχίζει να πλήττεται. Μάλιστα. Δεύτερη θέση είναι ο εμπορικός κόσμος.
εμπορικά μαγαζιά, τα μικρά μαγαζιά κυρίως της αγοράς, τα οποία βλέπω ότι προχωρούν σε τρομερά, σε μεγάλες εκπτώσεις ώστε να ξεφορτωθούν το στόκ. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν σε μια περίοδο που επενδύσανε για να περάσουν μια ολόκληρη εποχή και η εποχή πέρασε και δεν γύρισε. Ψάχνουν το φιλί της ζωής. Δηλαδή προχωρούν σε εκποιήσεις ψάχνοντας το φιλί της ζωής, αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Φιλί της ζωής για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, μήπως καταφέρουν και δουλέψουν από το φθινόπωρο ουσιαστικά. Γιατί ακόμα δεν λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Ναι. Είναι όλες πεσμένες. Ακόμα ο κόσμος δεν έχει χρήμα, δεν έχει πάρει λεφτά για να μπορέσει να βγει να ψωνίσει. Όταν δεν έχεις ένα πορτοφόλι γεμάτο, να έχει γεμίσει, να είναι έστω ικανοποιητικά γεμάτο, πώς θα μπορέσεις να βγεις να κάνεις ψώνια, όταν για ένα μήνα, γιατί μην ξέρω, η πρώτη επιδότηση ήταν αρχές Απριλίου. Σωστό. Και η επόμενη ήρθε αρχές Ιουνίου. Μετά από δύο μήνες ξαναπήρε κάποιος κόσμος 534 ευρώ. Τι να προλάβει να καλύψει. Μετά από δύο μήνες ξανά. Όλο αυτό μετά από δύο μήνες, βέβαια. Κάποιοι για να καταφέρουν να ξεπεράσουν την πανδημία και, και τα έξοδά τους, δανείστηκαν χρήματα. Βέβαια, γιατί δεν γίνεται να ζήσεις με αέρα κουπανιστό, δεν μπορείς. Και συνεχίζουν να είναι στο μηδέν. Ναι. Οπότε πώς θα βγουν να ψωνίσουν, πώς θα κινηθεί η αγορά. Άρα, τουρισμός, εμπορικός κόσμος και το νούμερο 3. Το νούμερο 3 είναι στους εργάτες, στον κατασκευαστικό κλάδο. Που φαίνεται και στις αρχές της κρίσης ότι γενικότερα σαν κλάδος είχε μια τρομερή πτώση. Οπότε από την πανδημία απλά συντηρήθηκε αυτή η τεράστια πτώση που είχε σαν απασχόληση. Μάλιστα. Αλλά δεν οφείλεται αποκλειστικά στην πανδημία αυτό το θέμα. Σωστά, ναι, γιατί υπήρχε από πριν. Πτώση. Ναι, ναι. Τη μεγαλύτερη πτώση βασικά την έχουν στις κατασκευές, αλλά προϋπήρχε ούτως ή άλλως. Πότε πιστεύετε ότι θα είναι πιο ξεκάθαρο το πλήγμα της οικονομίας, πότε δηλαδή θα γίνει κατανοητό από το φθινόπωρο και μετά. Γιατί? Γιατί τότε θα φανούν οι επιπτώσεις της μη τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα. Μάλιστα, μάλιστα. Που τώρα έτσι κουτσά στραβά μπορεί να βουλωθεί καμία τρύπα, αλλά επί της ουσίας θα φανεί η γύμνια του όλου εγχειρήματος. Ναι, γιατί και σε εισφορές και σε φόρο ακόμα δεν πληρώνονται αυτά τα ποσά. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε αργότερα θα αρχίσει να φαίνεται και όταν έχουν εισπράξει κάποιοι άνθρωποι χρήματα ώστε να μπορέσουν να τα κυκλοφορήσουν για να κινηθεί η αγορά. Αυτό θέλει τους μήνες του για να φανεί το αποτέλεσμα. Στην αρχή σαφέστατα όλα είναι μουδιασμένα. Αλλά το αποτέλεσμα το άσχημο θα φανεί ότι τελικά δεν θα αναπτυρωθεί η οικονομία και θα είναι βαλτωμένη, γιατί θα έχουμε τις άσχημες επιπτώσεις αυτής της περίοδου. Θα εξαρτηθεί κατά πολύ βέβαια και από την πολιτική που θα ασκήσει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Παίρνει 32 δισεκατομμύρια, θα πρέπει συνετά να τα διαθέσει εκεί που πρέπει και όχι με μικροεπιδόματα σε κάποια μερίδα εργαζομένων, ναι. Γιατί αυτό το συνεργασία τελικά καλύπτει ένα 10% των εργαζομένων, ναι. Των ενεργών. Μεγάλη κουβέντα το πώς θα διατεθούν αυτά τα 32 δις. Μεγάλη κουβέντα. Θα εξαρτηθεί και όταν θα ορθοποδήσει η οικονομία. Έτσι, και αν θα, και αν θα είναι 32 εκατομμύρια και αν θα είναι μόνο χρήματα τα οποία μας τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν επί της ουσίας είναι χρήματα τα οποία ναι μεν μπορεί να τα πάρουμε αλλά θα πρέπει να τα επιστρέψουμε και με μνημονιακούς όρους. Αυτό είναι το διακύβευμα πιστεύω. Υποτίθεται ότι τα 32 είναι χωρίς μνημόνια. Ότι από εκεί και πέρα χρειαστούμε και άλλα, θα μπούμε σε μνημόνια. Αν έχουμε λοιπόν αυτή την ελάχρυνση, την εξυπηρέτηση, ας το πούμε εισαγωγικά, θα πρέπει τα λεφτά να τα διαθέσουμε στοχευμένα, mm-hmm. ώστε η εσωτερική αγορά να κινηθεί, να μπορέσει να ορθοποδήσει και ο εργοδότης, ο μαγαζάτορος, ο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και οι μισθοί να διατηρηθούν κανονικά. Και όπου χρειάζεται να είναι γενναίες οι επιδοτήσεις, όχι αστείες. Κύριε Κυπριανίδη, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας σήμερα στον Focus. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Focus 103,6.